πράγματι αυτή τη βδομάδα έχουμε ένα πολύ ωραίο και πλούσιο πρόγραμμα. Ξεκινάμε Τετάρτη που είναι στο ένα παιδικό θέατρο στο Σολωμό. Ο μικρός πριγκίπας είναι μια πολύ ωραία παράσταση. Αξίζεται εδώ τα παιδιά και οι μεγάλοι. Την Πέμπτη έχουμε τη συνάντηση των φιλαρμονικών Κορίνθου, Χαλκίδας, Δερβενίου, Μεσολογγίου έξω από το Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου. Επίσης η συναυλία στο Πνευματικό Κέντρο Ξυλοκέρζας με το μουσικό σχήμα Μουσικές Διαδρομές στην Ξυλοκέρζα, μια πολύ ωραία παράσταση και αυτή. Όλα σε αυτά ξεκινάνε σε 9 η ώρα το βράδυ, έτσι. Και πάντα με δωρεάν είσοδο όλες. Πάντα με δωρεάν είσοδο όλα αυτά. Λοιπόν, αυτά είναι του ΚΕΠΑΠ. Επίσης την Παρασκευή έχουμε το πολιτιστικό φεστιβάλ Κλένιας, αρχίζει και διαρκεί μέχρι για μια εβδομάδα, περίπου 21 έως 30 Ιουλίου. Την διοργανώνει ο πολιτιστικός σύλλογος Κλένιας, ο Άγιος Παντελεήμονας. Έχει καθημερινές παραστάσεις, θεατρικές, μουσικοχορευτικές και όχι μόνο. Αξίζει τον κόπο να τις δούμε. Επίσης, στο δημοτικό σχολείο, κλασικά. Και στο δημοτικό σχολείο, ναι, εκεί γίνονται περισσότερες εκδηλώσεις. Το Σάββατο έχουμε πάλι την εκδήλωση στο Σοφικό, συνέχεια της 22 Ιουλίου, έτσι. Είναι πάλι μια πολύ ωραία εκδήλωση και αυτή. Όπως επίσης, την Πέμπτη, το Σάββατο, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαίας Κορίνθου Απόλλων έχει μια πολύ ωραία εκδήλωση. Παραστάσεις εκεί, οπότε στο αρχαίο θέατρο, έξω από το χώρο της Ξενίας της Αρχαίας Κορίνθου. Εκεί που πρόσφατα ανακαινήθηκε αυτός ο χώρος για να μπορεί να δίνονται θεατρικές παραστάσεις. Έμφαση λοιπόν στα πολιτιστικά σχήματα της περιοχής, έτσι. Εμπατή για αυτή την περιοχή μιλάμε πάντα, έτσι. Και την Κυριακή πάλι έχουμε πάλι παραστάσεις. Έχουμε στο Ξενία, έξω από το Ξενία της Αρχαίας Κορίνθου, είναι με πολύ ωραία εκδήλωση και αυτή. Θεατρική παράσταση λέει του Κωνσταντίνου Μαρκουλάκη με συγχρονή μουσική για συναυλία. Λοιπόν, έχουμε τις εκδηλώσεις του Αριστοφάνη στην Κλένια. Είναι συνέχεια της εβδομάδας που δίνει το θέατρο εκεί. Γενικώς καλό είναι να προμηθευτεί το πρόγραμμα των εκδηλώσεων. Πού μπορεί να το βρει κάποιος? Υπάρχουν σε όλους τους χώρους και στο Δημαρχείο εδώ, υπάρχει και στο ΚΕΠΑΠ κάτω στην οδό Πιλαρινού και Δαμασκηνού. Σε όλα τα δημοτικά, στους δημοτικούς χώρους υπάρχουν προγράμματα, μπορεί ο καθένας να προμηθεύεται. Και είχαμε και ένα έντονο Σαββατοκύριακο πολιτιστικά, παρότι ο καιρός δεν μας τα έλεγε καλά, ειδικά το Σάββατο η συναυλία σάρωσε. Μιλάμε και η συναυλία του Σάββατου σάρωσε και η εκδήλωση που έγινε η γιορτή της Γκιώσας στον Άγιο Ιωάννη σάρωσε αυτό και το τριήμερο των Αθηκείων πήγε πάρα πολύ καλά, αυτό λέει οι πληροφορίες μας. Όπως επίσης και την Παρασκευή ήταν πολύ καλά στο θέατρο του Σοφικού, στο χώρο του Σοφικού και το Σάββατο πάλι η εκδήλωση ήταν πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία δουλειά γίνεται από τους πολιτιστικούς συλλόγους και πρέπει να υπάρχει στήριξη προς αυτές τις Υπάρχει ομάδες. Στήριξη, υπάρχει εκείνο που τους συγχαίρουμε όλους είναι η προσπάθεια που κάνουν. Είναι μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και το αποτέλεσμα είναι αυτό, γιατί δίχως τους πολιτιστικούς συλλόγους δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δίχως τους εθελοντές, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και έχει αυτό το αποτέλεσμα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους.